Ζούμε σε μια εποχή όπου η παγκόσμια κοινωνία αντιμετωπίζει τεράστια κοινωνικά προβλήματα όπως την πανδημία, το πρόβλημα της έλλειψης ασφάλειας, της φτώχειας, της ανεργίας, της οικονομικής κρίσης, της καταστροφής του περιβάλλοντος και τόσα άλλα προβλήματα που συνδέονται με την προτεραιότητα που δίνει ο σύγχρονος άνθρωπος στις ηλικές αξίες παραβλέποντας τις πνευματικές, τις ηθικές, τις ανθρωπιστικές, τη φιλανθρωπία, τον πατριωτισμό, την αγάπη, την οικογένεια, την ελεημοσύνη, την ανθρώπινη ευαισθησία μας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επικράτηση της ειρήνης στον κόσμο. Έχει κυριαρχήσει παντού ο ατομισμός, ο εγωισμός, ο ηλισμός, η απρέπεια προς το σεβασμό προς το περιβάλλον της δημιουργίας του Θεού. Η διαφθορά και η απάτη κυριαρχούν παντού το αγαθό της ελευθερίας εκλαμβάνεται και συγχίζεται από πολλούς ως ασυδοσία. Η ασέβεια που υπάρχει στην κοινωνία είναι απαράδεκτη. Πολλοί κλέβουν και πολλοί σκοτώνουν ανελαίητα, μίσος και κακία. Η Ανάσταση του Κυρίου και σωτήρωση μόνη Ιησού Χριστού είναι η πραγματικότητα της ζωντανή ελπίδας και της δικής μας Ανάστασης. Της Ανάστασης μας από το θάνατο στη ζωή, από τη σκλαβιά της αμαρτίας στην ελευθερία, της μετάνοιας από την αδιαφορία και το μίσος στον ενδιαφέρον μας για τα προβλήματα των συνανθρώπων μας και στη στροφή μας προς το μεγαλείο της άδολης αγάπης. Ανάσταση σημαίνει νίκη της ζωής επί του θανάτου, της αφθαρσίας επί της φθοράς, της ελπίδας επί της απελπισίας, της πίστης επί της αμφιβολίας. Καλή Ανάσταση σε όλους!